Η δυναμική που έχει αρχίσει να αποκτά εναλλακτικό τουρισμό στην Ήπειρο, αλλά και επιβεβαίωση των προσπαθειών που γίνονται συντονισμένα ώστε ο επισκέπτη να ανακαλύπτει την περιοχή μέσα από πολλαπλέ εμπειρίε και τι τέσσερι εποχέ του χρόνου, αποδεικνύει η τρίτη πανελλήνια συνάντηση μονοπατιών που θα γίνει στις 2 και 3 Νοεμβρίου στο Μέτσοβο και ανέλαβε να διοργανώσει η περιφέρεια Ήπειρου με τη συνεργασία των οργανωτικών ομάδων Ούρσα Trail και Epirus Trail. Οι εργασίε θα πραγματοποιηθούν στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονική Έρευνα με δεδομένο πω το μονοπάτι Ούρσα Τρέιλ του Μετσόβου είναι το τρίτο κατά σειρά στην Ελλάδα μετά του Μενάλου και τη Άνδρου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτε πανελίνε συναντήσει. Στόχο τη πανελίνε συνάντηση είναι η ανάδειξη των μονοπατιών τη Ελλάδα ω ένα αναπτυξιακό μέσο στο τουριστικό πεδίο, μέσα από ενέργειε που θα αποσκοπούν πρώτιστα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντο. Αφορμή και τη διοργάνωση είναι το γεγονό ότι η ταχύτατη ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η γενικευμένη χρήση των μονοπατιών στι στεριανέ και νησιωτικές περιοχέ, με την ένταξή του στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν τη χώρα, ανέδειξε την ανάγκη συνεργασία φορέων και προσώπων που θεωρούν ότι η ήπια και η υπό το πρίσμα κανόνων αξιοποίησή του μπορεί να προσφέρει πολλά σε αυτό το εξελισσόμενο πεδίο. Παράλληλα. Το πλήθο των υπευθυνών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κοντά ή παράλληλα με τα μονοπάτια, όπω η πεζοπορία, το ορεινό τρέξιμο, η ποδηλασία, το ράφτινγκ, το καγιά και να ρίξει και άλλα, αλλά και η σύνδεσή του με άλλε μορφέ τουρισμού, όπω ο θρησκευτικό, ο γοστρονομικό ή ο άγρο τουρισμό, και κατ' επέκταση η συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων, εργαζομένων καθώ και ολόκληρων πόλεων ή χωριών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συντονισμού δράσεων και συνεχού ενημέρωση για τι εξελίξει. Κάτι που επιτεύχθηκε στι προηγούμενε συναντήσει τη βιτίνας και τη Άνδρου. Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού τη τρίτη Παλαινίνη Συνάντηση Μονοματιών, μάλιστα, θα διοργανωθεί και φεστιβάλ πεζοπορία με διαδρομέ για το κοινό στην Ήπειρο, σε συνεργασία με ορειβατικού λόγου, από το Σεπτέμβριο ω τον Νοέμβριο, σε ημερομηνίε που θα ανακοινωθούν έγκαιρα.